Καλησπέρα. Έναν έκτακτο vlog. Έλα πιο κοντά, Λάζαρε. Έναν έκτακτο vlog, το οποίο δεν το κάνουμε για να σας ανησυχήσουμε. Δεν το κάνουμε για να σας προκαλέσουμε φόβο. Το κάνουμε για να σας ενημερώσουμε για την παρούσα συνθήκη στην Κύπρο τώρα. Εδώ είναι ο γιος μου ο Λάζαρος, ο οποίος είναι φοιτητής που ήρθε από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ψες. Εντάξει, ο Λάζαρος είναι υγιής, δεν δείχνει κάποια συμπτώματα του ότι μπορεί να έχει ασθενήσει με τον κορονοϊό. Όμως εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και επειδή έχει έρθει από χώρα στην οποία είναι μέσα στην κατηγορία των χωρών που όταν έρθεις από αυτές πρέπει να καθίσεις σε καραντίνα, είμαστε σε καραντίνα 2 εβδομάδες. Σήμερα μου είπε ο Λάζαρος ότι ο φίλος του Ζήνωνας, εδώ είναι ο Ζήνωνας, τον έχουμε μαζί μας σε βιντεοκλήση τον Ζήνωνα. Να ακούετε, ότι ο φίλος του Ζήνωνας έχει 3 ημέρες που έχει συμπτώματα τα οποία μοιάζουν πολύ με αυτά του κορονοϊού. Και έχει από την Πέπτη που τηλεφωνεί στον εθνικό αριθμό που είναι για το θέμα αυτό το 1420. Και πες μας Ζήνωνα, τι γίνεται, τι σου λένε. Βασικά πρέπει να κληρείς κάποια επιδημιολογικά κριτήρια να σε ελέγξουν, τα οποία είναι να έχεις έρθει από το εξωτερικό ή να έχεις έρθει σε επαφή με κάποιον επιβεβαιωμένο κρούσμα. Που είναι πολλά λίγα τα chance να έχεις έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, γιατί βγήκε σπίτι τους ή έρθει στο νοσοκομείο να μου πώσει. Ένα λεπτό. Προλίγο. Θέλω να σου πει, Παναγιώτη μου. Προλίγου επήραμε τηλέφωνο στο 1420 ο Λάζαρος και εγώ. Στην αρχή μίλησε τους ο Λάζαρος ευγενικά. Μετά, όπως άκουσες, γιατί είχαμε σαν ανοιχτή ακρόαση, έπιασα και εγώ τηλέφωνο. Και εγώ δεν ήμουν πολύ ευγενική. Δεν ήμουν αγενής, δεν ήμουν υβριστική. Όμως ενοχλήθηκα, γιατί λέω στην κυρία στο 1420, το παιδί είναι αυτό, έχει πυρετό. Τι πυρετό έχεις, Ζήνωνα? 38-4. Έχει πυρετό 38-4. Βύχει συνέχεια. Βήξε λίγο να σ' ακούσω. Βασταμάτα, ρε. Βάλες τον να βήξει. Εντάξει, ρε, αφού πράγματι ο άνθρωπος έχει τα συμπτώματα. Και στο σπίτι του είναι οι γονείς του, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου γιατί έχουν χρόνια νοσήματα. Ναι. Τηλεφωνά την Πέμπτη. Έχει το κοντά στο μικρόφωνο. Τηλεφωνά την Πέμπτη. Τηλεφωνά την Παρασκευή για να ζητήσει να τον εξετάσουν. Είναι στην Πάφο Ζήνωνας. Τηλεφωνά σήμερα. Τηλεφωνά η θεία του σήμερα. Τηλεφωνά ο Λάζαρος σήμερα. Τηλεφωνώ εγώ σήμερα. Και η απάντηση είναι θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Λέω τη καλά, κυρία μου, λέω τη. Ζει μέσα στο ίδιο σπίτι που ζουν οι γονείς του, οι οποίοι είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω χρόνων ασθενειών. Τη λέω από τη στιγμή που χρησιμοποιούν το ίδιο μπάνιο, που τη στιγμή που χρησιμοποιούν την ίδια τουαλέτα. Ότι πηγαίνει στην κουζίνα να φάει. Που πάει στην κουζίνα για να φάει ή που μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο για να το πάρουν το φαγητό, δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κολλήσουν. Μου λέει, μα δεν κολλιέται εύκολα ο ιός. Τη λέω, αν ο ιός παραμείνει στις επιφάνειες που μας είπαν ότι μπορεί να μένει και μέχρι 12 ώρες ζωντανός, δεν είναι επικίνδυνο να κολλήσει. Ποιος σας είπε, είπε με εμέναν ότι είναι σταγονίδια. Εγώ άκουσα αρχικά ότι είπε ότι είναι σταγονίδια, και λέω, ποια σταγονίδια. Γονίδια, νόμιζα ότι είπε. Νόμιζα ότι είπε γονίδια, αλλά τι γίνεται τώρα. Είμαστε και μετά λέω ότι είναι σταγονίδια, ας πούμε, και θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να μείνουν σε επιφάνειες. Και ενώ ότι έχει κάποιοι γιατροί που λαλούσαν ότι μπορεί να μείνει ως 12 ώρες, ως 6 με 12 ώρες. Είναι ερευνητές που μελετούν το νέο στα εργαστήρια που το λένε. Και λέει ότι εμείνεις και πρέπει ας πούμε να βήξει πάνω του ή άμα φορεί. Και θεωρούσαν η ίδια τους που είναι τηλεφωνητής ότι άμα φορεί ο άλλος μάσκα. Είναι τηλεφωνητρία, κοπέλα, πρέπει να είναι νοσηλεύτρια. Γιατί το 1420 είναι ο αριθμός για τα ασθενοφόρα. Θεωρεί ότι άμα φορεί ο άλλος μάσκα ότι δεν μπορεί να κολλήσει. Αυτή ήταν η απάντηση. Που τους εμπλήσα εχθές, ερώτησαμε αν έπια πουθενά εξωτερικό και αν πάτε ακούσαν ότι δεν έπια πουθενά ή ότι δεν ήρθα σε επαφή με κάποιον που να έχει κάτι. Δηλαδή μου είναι εσύ πρόβλημα, εμένα χώνεις, ελάτε του καλά να μείνω σπίτι απλά δηλαδή. Δηλαδή μου είναι αναγκή καν να μείνει σπίτι. Έτσι σου είπε, εχθές. Ναι, ναι, εχθές, προχθές, μια από τις δύο φορές που πιάσα. Εγώ ερώτησα τη, μήπως δεν έχετε αρκετά τεστ για να ελέξετε τον κόσμο όλο. Πέστε μας το ότι δεν έχει τεστ. Μα δεν έχουν. Δεν ξέρω εγώ αν έχουν ή αν δεν έχουν. Πραγματικά δεν ξέρω. Και λέω ότι αν τούτον το παιδί όντως έχει κολλήσει, πρέπει να εξεταστεί άμεσα. Και αν βρεθεί θετικός, πρέπει να εξεταστούν και οι γονείς του. Γιατί είναι μεταδοτικός κάποιος που έχει πάρει τον ιό πρωτού εμφανίσει συμπτώματα. Ούτως ώστε οι γονείς του να είναι υπό αυστηρή φροντίδα. Για να μπορέσουν να, αν το έχουν κολλήσει, να μπορέσουν να το ξεπεράσουν.
Δεν ξέρω, εγώ ανησυχώ πάρα πολλά πάντως. Είμαστε... Εν και φταίει η κοπέλα, η operator, ήταν ευγενέστατη στο τηλέφωνο η κυρία, ναι. Ήταν ευγενέστατη φορά, και είπε Τζίνα που της είπαν να λέει, όμως να που γίνεται. Δηλαδή, γίνεται να τηλεφωνάς τρεις ημέρες συνεχόμενες, να πάρουμε εντός οι άνθρωποι τηλέφωνο και να λέμε υπάρχει ένας 23χρονος νέος, ο οποίος έχει ψηλό πυρετό, βήχα, πόνο στο λαιμό, τρομερό πονοκέφαλο, έτσι πονοκέφαλο είπες, ναι. Ναι. Έχει πονοκέφαλο και είναι καλά. Και να μεν μπορούν να τον εξετάσει κάποιος. Μάλιστα σήμερα έκλεισε το νοσοκομείο της Πάφου, έμαθα. Γιατί έκλεισε το νοσοκομείο? Γιατί έχει έναν Εγγλέζο ο οποίος βρεθήκε θετικός. Έχει τρεις εβδομάδες πως είναι τα δικίνγυρους. Και βράν τον τώρα θετικό. Και είχαν έρθει να τον επισκεφτούν κάποιοι συγγενείς του από την Αγγλία. Οπότε λαλούν ότι το πιο likely σενάριο είναι ότι εκολλήσε μπουτζίνους. Ναι, μα να μαλά από τη στιγμή που έχουμε ήδη κρούσματα στην Κύπρο, δεν είναι ανάγκη να έχει έρθει από το εξωτερικό για να κολλήσει. Ο Λάζαρος ήρθε. Ακριβώς. Ο Λάζαρος ήρθε από το εξωτερικό. Έβαλε έναν άρθρο το Πάθος Press χτες για μια γυναίκα από την Πάφων η οποία βρέθηκε θετική. Και τηλεφωνούσε και εκείνης ο άντρας της στο 14-20 και είπαν τους ότι δεν μπορούν να τους ελέξουν. Αν ναι, εκείνη επήραν με το αυτοκίνητο, και άγγεν τον τζαμέ, έτσι είπαν τους ότι έχει κορονοϊόν και τότε που το επιβεβαίωσαν το κρούσμα. Ότι δεν είχαν ταξιδέψει πουθενά, δεν είχαν έρθει σε επαφή με κανέναν. Και ο άντρας της ήταν καρκινοπαθή και πήραν τον πρώτες βοήθειες και ανακαλύψαν τζαμέ ότι και ο καρκινοπαθής έπαθε και τον κορονοϊό τώρα. Ναι, μαμά, ότι είχε τα συμπτώματα ο άντρας της και ότι έπιανε τηλέφωνο και ότι δεν ναι, έσαι νοτροπιά κατάσταση. Κατάλαβα. Μα εμείς τούτο που τους είπαμε τώρα, έτσι είπαμε τους ότι εσύ μη κακοζίνω να ένας νεαρός άνθρωπος να καταλήξεις. Είναι τούτο που τους είπαμε. Είπαμε τους ότι θέμαν ευθύνης απέναντι στους γονείς σου οι οποίοι που τη στιγμή που δεν υπάρχει από τη στιγμή που δεν υπάρχει νοσοκομείο ανοιχτό στην Πάφο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος άλλος να σε φροντίσει, κανονικά πρέπει να εξεταστεί και άμεσα μόλις, αν τυχόν επιβεβαιωθεί ότι έχει τον ιό, να πας στο νοσοκομείο στην Αμόχωστο που υποτίθεται έχουν το για τους ανθρώπους που έχουν τον ιό. Δεν σημαίνει και... Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολλά στενοχωρημένη για αυτό το πράγμα. Και επίσης πρέπει να καταλάβει ο κόσμος πόσο εύκολα το κολλάει. Δηλαδή εσύ έκαμες κάτι, εν επίσης ταξίδι, ναι. Δεν και πια πουθένα. Και ένα αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι απλά μια γρήπη, γιατί είχαμε και επιδημία γρήπης αλφα τώρα στην Κύπρο πρόσφατα. Ναι, ο Λάζαρος είχε πάθει γρήπη αλφα. Τα Χριστούγεννα. Είσαι σίγουρος πως ήταν γρήπη αλφα? Ήταν τα Χριστούγεννα. Ήταν γρήπη αλφα που είσαι? Ήταν, επειδή είχα και καταρροή πρέπει να ήταν γρήπη αλφα. Αλλά ήταν το Δεκέμβρη. Το κορονοϊό. Ένα αμφιβάλλω ότι μπορεί πιο πιθανό να είναι μια απλή γρήπη. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις. Και Ελλάδος είμαστε για τώρα με την κατάσταση. Οπότε παραπάνω επελάνεις και τσόλα λίγο. Εκτός από τη στιγμή όμως που έχεις τα συμπτώματα σου μοιάζουν πάρα πολλά με τον κορονοϊό, οφείλουν να έρθουν να τεστάρουν επειδή υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες. Το αν έχεις και αν δεν έχεις, εν τούτη δουλειά τους, να δούσουν αν έχεις ή αν δεν έχεις. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί τούτο ο ιός. Δεν είναι το τέλος του κόσμου αν κολλήσουμε. Εσύ, Ζήνο, να ξέρεις ότι να το ξεπεράσεις, ναι. Όχι, μάντζον τίποτε. Στους νέους δεν εκδηλώνεται σαν. Και πρέπει να είσαι και δημόσιο πρόσωπο, γιατί διάφοροι δημόσιοι σήμερα είπαν ότι έχουν κορονοϊό. Έχουν βγει θετικοί στον κορονοϊό, όλοι οι δημόσιοι και εσύ. Το θέμα είναι όμως, δεν ξέρω, η δική μου έγνοια είναι να έχουμε όλοι έγνοια για τους γονείς μας που είναι μεγαλύτερη ηλικία, που έχουν χρόνες ασθένειες. Και από ό,τι φαίνεται, τούτος, να μην το χαρακτηρίσω ο ιός, πλήττει και είναι την ομάδα του πληθυσμού παραπάνω, καθώς και τους χρόνια ασθενείς. Και αγαπούμε τους γονείς μας, αγαπούμε τους μεγάλους ανθρώπους, είναι πολύτιμοι στη ζωή μας και θέλουμε να τους χάσουμε. Σίγουρα, ναι. Άρα, θα είμαστε σε επαφή να, να μας ενημερώσει και τον ενημερώσω και εγώ μέσω του YouTube, εάν και πότε σε πάρουν τηλέφωνο για να έρθουν να σε τσακάρουν. Να περιμένουμε.
Δυστυχώς δεν υπάρχει και τεστ και να το κάνεις αλλού. Και το θέμα είναι ότι τούτοι που έστω 14-20 ευκήκαν και χτες και λένε ότι πιάνει μας ο κόσμος και ρωτάει για κουπέπια, πιάνει μας και ρωτάει για τα φέγια, θα τα φάει και ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Και πάνε και με έναν τρόπο ρεζιλεύκουν μας εμάς τάχα του το κοινό μου πιάνει τηλέφωνο και τα δικά τους τάχα για να θεωρούν που ξέρουν να συνεννοηθούν και ξέρουν πόσες ώρες μηνύσεις και ας πούμε ο ιός πας σε επιφάνειες και τα λοιπά. Τούτον... Έπιασαν τους μια φορά και ρωτήσαν τους για τα κουπέ, πιάσαν να το πεις ο κόλος τους. Εντάξει, δα δε έφη ζήνωνας, εγώ δεν χρησιμοποιώ τις εκφράσεις στο YouTube. Εγώ τσινό που θέλω να πω... Κάμε με μιούτ. Θα σε κάνω μιούτ. Να το κάνει explicit. Free speech, free speech. Λοιπόν, ελεύθερο ομιλία. Τούτον που θέλω να πω όμως είναι ότι εγώ άκουσα και το γιο μου να μιλάς το 14-20 και σε άκουσα και εσένα να μιλάς με το 14-20, ήταν πολύ σοβαρές ερωτήσεις σας, ήταν κέρδιες ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις που έλαβατε δεν ήταν ικανοποιητικές. Άρα, τούτη η ιστορία ότι παίρνει ο Κυπρέος και ρωτά βλακίες το 14-20 να σταματήσει. Και χτες, εγώ που ήρθα από το αεροδρόμιο, είχα σε μια θερμοκάμερα τζαμέ, επερνούσε ο κόσμος. Άκουσα λίγο που συζητούσε μια υπάλληλο, δεν ξέρω, ή του αεροδρομίου με τον άνθρωπο που ήταν τζαμέ, φορούσε τη μάσκα και δεν ήταν καν καλυμμένος καθόλου. Και ρωτούσαν τώρα τον το πράγμα πώς δουλεύει και εκείνος λέει «Μα δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, δεν ξέρω κάτι έτσι και κάτι έτσι, ούτε αν κατάλαβα συνδικά μας». Και διούσα μετά κάτι φυλάδια να πιάσω στο 14-20 αν εκδηλώσουν κάποια συμπτώματα. Πάντως εγώ σήμερα έκαμα μέσω των Υπουργών Υγείας, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαμελετζής, ο οποίος είναι επιστήμονας που εργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την πρόληψη πανδημιών. Λεπτό να θυκευάσω στοιχεία του Γιάννη γιατί ξεχάνω τα. Ο Γιάννης είναι επιδημιολόγος, ο οποίος έχει αποφοιτήσει και έχει κάνει το διδακτορικό του από την Οξφόρδη, το διδακτορικό του που το Yale κλπ. Εξαιρετικός Έλληνας επιστήμονας, ο οποίος ανησυχεί ο Γιάννης ο Μαμελετζής για την κατάσταση στην Κύπρο. Μίλησα μαζί του να κλείσουμε με τον Ζήνο να πιάσουμε και τον Γιάννη να μας πει την άποψή του. Α, Ζήνο, αν έχει τίποτε, κάνεις με τηλέφωνο. Εντάξει, Ζήνο, να μου ένα ζήσεις. Θα ζήσεις και θα σε παίρνουμε εμείς βιντεοκλήση και θα σε κάνουμε να γελάς. Έλα να σου πω, σήμερα που σε έπιασε βιντεοκλήση, που σε έπιασε ο Λάζαρος βιντεοκλήση, σε διασκεδάσαμε. Α, είσαι πολύ φάσιμο. Ναι, διασκεδάσες. Έπιασες ο Λάζαρος, μετά έφυγε, άφηκε σε πέραν τζαμέ, είπα σου τα ούλα. Αλλά εκείνα που σου είπα, Ζήνο, να. Παίρνω πολλά ωραία καραντίνα, με φάση. Εκείνα που σου είπα μεταξύ μας και είδες το βίντεο που σου στείλα. Πάει τώρα να δω. Ρε Ζήνο, να τι κάνουμε με το σύνορα, ρε, είναι σοβαρά, ας πούμε, τι φάνεις, άντε για. Α, πατσιόν που μου πες, δεν και είδα το. Άντε ρε Ζήνο, να. Φιλάκια. Να, πούμε μετά. Γεια. Bye. Bye.